Βαζέχα. Βαζέχα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Η μπάλα φτάνει στον Αποστολάκη. Αποστολάκης γίνεται και το σούτ από τον Μαραγκό. Ξεγελιέται ο Ταλικριάδης και το 1-0. Ένα απρόσμενο γκολ από τον Μαραγκό, τον Σπύρο Μαραγκό, που βρήκε την μπάλα έξω από την περιοχή, δοκίμασε το σουτ ή κοντραρίστηκε κάπου η μπάλα ή είχε πολύ φάλσο. Ο Ταλικριάδης, όπως και να έχει το πράγμα, ξεγελάστηκε. Το σκορ λοιπόν 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι στο 18ο λεπτό. Μαραγκός, θαυμάσια παλιά για τον Μπορέλη. Ωραίο άνοιγμα και του Μπορέλη για τον Σαραβάκο. Κεφαλιά του Σαραβάκου μακρινή και ένα εκπληκτικό γκολ. Αλλά ο Σαραβάκος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Ένα υπέροχο πραγματικά γκολ στο 30ο λεπτό, ένα σπάνιο γκολ. Ενώ φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Δημήτρη Σαραβάκου, έχει χτυπήσει και ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Ενώ τα χειροκροτήματα που ακούγονται είναι για τον Δημήτρη Σαραβάκου, που τελικά επιστρέφει στο παιχνίδι. Νέα σέντρα από το Χατζίδη για την άλλη μεριά, όπου πηδάει ο Τσαλουχίδης. Το άνοιγμα, η μπάλα στη γραμμή, αποκρούεται στο σουτ Σιαντάκη. Νέο σουτ, τρίτο σουτ και η μπάλα είναι τελικά κόρνερ. Αναστόπουλος, ωραίο γύρισμα. Άτσαλη αποκρούση και πολύ ωραία η απόκρουση του Βάντσικ στο σουτ του Μητρόπουλου. Μαραγκός. Χριστοδούλου. Δοκιμάζει το δυνατό σου το Χριστοδούλου. Πολύ ωραία η επέμβαση του νεαρού Κοψαχίλη σε κόρνερ. 72 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 πάντα το σκόρο. Σαραβάκος το εκτελεί στην καρδιά της περιοχής ο Μαυρίδης. Νέα ωραία επέμβαση από τον Κοψαχίλη. Καλατζής. Σε ατομική προσπάθεια ο Καλατζής. Τη συνεχίζει. Βγάζει τώρα για τον Βαζέχα. Προσπαθεί να ξαμακαριστεί. Κάνει και το σουτ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα υπέροχο πραγματικά γκολ από τον Χριστόφ Βαζέχα. Σε αυτή την ατομική προσπάθεια του Καλατζή η μπαλιά βγήκε για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα ξεμαρκαρίστηκε και έπιασε ένα πολύ δυνατό έξυπνο σουτ έξω από την περιοχή. Ο Κοψαχίλης προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε. 3-0 λοιπόν το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 78ο λεπτό. Νομίζω ότι εμείς θέλαμε μόνο να κερδίσουμε, έστω και με ένα 0. Αφού το καταφέραμε, νομίζω είμαι ευτυχισμένος. Και μάλιστα τον πρόκειται για τον Ολυμπιακό.